Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σα. Σα καλωσορίζουμε στην επίσημη συνέντευξη τύπου του 5ου Διεθνού Τουρνουά Αναπτυξιακών Ηλικιών Χάσμπολ Βελιτό. Ξεκινάμε με τον Δήμαρχο Βέρεια, κύριο Κώστα Βοριαζίδη. Καλή σα μέρα, καλώ ήρθατε. Θα μου επιτρέψετε πρώτα να καλωσορίσω τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Συναδεινό, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην πόλη μας για να δούμε μαζί κάποια αθλητικά έργα τα οποία έχουμε προτείνει ούτως ώστε να κατασκευαστούν από τη Γενική Γραμματεία. Με την ευκαιρία λοιπόν της έλευσής του στην πόλη μας, του ζητήσαμε να παραστεί και αυτός, να πει δύο λόγια και αυτός για ένα τόσο σημαντικό γεγονός για την πόλη μας, όπως είναι ο Βρυλιτός. Θα πω λοιπόν για μία ακόμα φορά τι είναι ο Βρυλιτός για μας. Είναι καταρχήν ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Είναι το handball, το οποίο επιστρέφει στην πόλη που το γέννησε. Είναι η τέταρτη χρονιά που γίνεται ο Βρυλιτός στην πόλη μας, από τις πέντε συνολικά που γίνεται φέτος. Θεωρούμε ότι έχει καθιερωθεί πλέον. Δεν φοβόμαστε να το πούμε αυτό. Και βέβαια το μεγάλο αθλητικό γεγονός, η πόλη του handball, ο κόσμος που αγαπάει το handball στην πόλη μας. Νομίζω ότι όλοι σας λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Άρα κάτι απόλυτα φυσιολογικό, ο Βρυλιτός να γίνει μια ακόμα φορά στην πόλη μας. Θα προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα. Όπως έχω πει και κατ' επανάληψη, ο Βρυλιτός πέραν του αθλητικού γεγονότος σημαίνει για την πόλη μας εξωστρέφεια. Σημαίνει ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων που θα επισκεφθούν την πόλη μας, θα τη γνωρίσουν, θα δουν τι προσφέρει αυτή η πόλη, ποια είναι η ιστορία της, ποιος είναι ο πολιτισμός της και θα γίνουν οι πρεσβευτές όλων αυτών στους δικούς τους τόπους, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Τρίτον και τελευταίο, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε βεβαίως ότι σε μια εποχή οικονομικής ανέχειας είναι μια ανάσα για την πόλη, τόσο για τα ξενοδοχεία, όσο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όσο για τα εμπορικά καταστήματα. Τονώνεται η αγορά της πόλης και βέβαια είναι κάτι σημαντικό. Άρα λοιπόν από κάθε άποψη ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για την πόλη. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετέχουν σε αυτό το πάνελ για την παρουσία τους. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοτσιόνη ιδιαιτέρως και την κυρία Ψωμιάδου και προκαταβολικά και όλους τους εθελοντές οι οποίοι θα βοηθήσουν στο να στηθεί αυτό το μεγάλο αθλητικό πανηγύρι, βέβαια και τους φίλους δημοσιογράφους που καλύπτουν όπως κάθε χρόνο αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστώ εγώ, κύριε Χατζηδημητρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Τη συνέντευξη τύπου τιμά με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού Ιούλιος Συναδεινός. Παρακαλούμε για τον διαιτητισμό. Και ευχαριστώ τον Δήμαρχο για τη θερμή φιλοξενία αυτό το διήμερο που βρισκόμαστε εδώ. Συνέπεσε με την διοργάνωση της εκδήλωσης του τουρνουά αυτού που κάνετε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπε ήδη ο Δήμαρχος τι σημαίνει αυτό για την πόλη. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει για το άθλημα του handball, για τα σωματεία, για την ομοσπονδία και λόγω του γεγονότος ότι αφορά και μικρές ηλικίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δημιουργούμε έτσι μια σημαντική υποδομή για το αύριο του αθλήματος. Οπότε δεν μπορώ παρά να σας ευχηθώ ολόθερμα καλή επιτυχία. Να σας πω κλείνοντας ότι τέτοια εποχή, μετά από λίγες μέρες, δηλαδή 13 Απριλίου, η Μαθία και συγκεκριμένα το Μακροχώρι έχασε 21 νέες ζωές. Και εχθές γενιάσαμε στα Τέμπη τη Σύραγγα, ακριβώς στο σημείο εκείνο το οποίο χάθηκαν οι ψυχές. Σαν Υπουργείο Αθλητισμού και σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο της Βέρειας αλλά και τους άλλους δύο Δημάρχους, της Αλεξάνδρειας και της Νάουσας,
Το απόγευμα θα ανακοινώσουμε την ένταξη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μια σειράς έργων, αθλητικών έργων. Αρκετά από αυτά αφορούν και την πόλη της Βέρειας. Να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι και μια έμπρακτη ενέργεια στη μνήμη των παιδιών του Μακροχωρίου και νομίζω ο καλύτερος τρόπος να θυμόμαστε και να τιμάμε είναι να κάνουμε πράγματα και όχι να λέμε λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει αυτή η επιτυχία. Πάρα πολλά παιδιά, χιλιάδες όσοι πάρουν μέρος θα ευχαριστηθούν τους αγώνες και, όσοι, και τα παιδιά που θα πάρουν μέρος και όσοι θα παρακολουθήσουν απ' έξω και η πόλη θα αποκομίσει όλα τα ευεργετήματα αυτής της διοργάνωσης. Να είστε καλά όλοι σας. Κύριε Γενική, επειδή γνωρίζουμε το πρόγραμμα μας είναι φορτωμένο, όταν θελήσετε να αποχωρήσετε, σας επιτρέπουμε. Η πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Βελιτός, κυρία Χαρούλα Ουσουτζόγλου Γεωργιάδη. Κύριε Γενικέ, βασικά να σας καλωσορίσω και εγώ όλους εδώ, να σας ευχαριστήσω που μας τιμάτε. Κύριε Γενικέ, είναι αυτονόητο ότι η απώλεια είναι σημαντική και δεν αναπληρώνεται το κενό, αλλά σίγουρα η μνήμη είναι μία πραγματικά επιβαλλόμενη ενέργεια. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε. Είμαι χαρούμενη και θα το πω έτσι πάρα πολύ απλά που ο Βρυλιτός έγινε θεσμός, με ό,τι σημαίνει θεσμός. Το είπε και ο Δήμαρχος πριν. Γιατί η Βέρεια χωρίς το hardball είναι σαν να μην υπάρχει, αλλά και το hardball, επιτρέψτε μου να πω, χωρίς να είναι έπαρση αυτό, θεωρώ ότι είναι σαν να μην υπάρχει χωρίς τη Βέρεια. Καλημέρα και από μένα. Ο Αντιπεριφερειάρχης λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ στην εναρτήρια εκδήλωσή σας. Βρίσκομαι εδώ για να μεταφέρω τις ειλικρινείς ευχές σου για καλή επιτυχία και στους διοργανωτές και στους συμμετέχοντες για αυτή τη σημαντική εκδήλωση για τη Βέρεια αλλά και για την Περιφερειακή Ενότητα Εμαθίας συνολικά, που προβάλλει την ενότητά μας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές γωνίες του πλανήτη. Και ευχόμαστε οι διοργανωτές να συνεχίσουν και τα επόμενα χρόνια με τον ίδιο ζήλο, ώστε να αποκτήσει η διοργάνωση αυτή ακόμα μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και επιτυχίες στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Την Ομοσπονδία Χειροσπερίσεως Ελλάδος εκπροσωπεί ο Β' Αντιπρόεδρος Κώστας Σπυρόπουλος. Καλημέρα και από μένα στο πάνελ. Κύριε Γενικέ, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Έχω την τιμή και τη χαρά να εκπροσωπώ την Ελληνική Ομοσπονδία Χειροσπέρσης για δεύτερη χρονιά στο Διεθνές Αναπτυξιακό Τουρνουά Διεθνές, στο Βελιτός. Το συγκεκριμένο τουρνουά δεν είναι μόνο ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Έλεγα ότι το συγκεκριμένο τουρνουά δεν είναι μόνο ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Έχει ταυτόχρονα ένα ψυχαγωγικό, ένα εκπαιδευτικό και ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Και είναι η στοιχεία που το κάνουν να ξεχωρίζει από τα όλα τα υπόλοιπα αναπτυξιακά τουρνουά που είναι στη χώρα μας. Συμμετέχουν ομάδες ιστορικές της χώρας μας, ομάδες ιστορικές του εξωτερικού. Στοιχεία πολύ σημαντικά. Το πέμπτο κατά σειρά Βρυλιτός δικαίως διεκδικεί την πρώτη θέση στα αναπτυξιακά δρόμενα του ελληνικού χάντμπολ. Και θέλω να σας πω ότι η Ελληνική Ομοσπονδία αγκαλιάζει με πολύ χαρά και πολύ εμπιστοσύνη όλα τα δρόμενα που έχουν να κάνουν οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του αθλήματός μας. Θέλω να πω ότι το Βρυλιτός δεν θα ήταν τόσο πετυχημένο όσο είναι σήμερα, εάν δεν είχαμε την αδέρεστη συμπαράσταση του Δήμου Βερίας, του Δημάρχου κ. Βοριαζίδη, την εργατικότητα της Οργανωτικής Επιτροπής, τις προσφορές των χορηγών σε όλη αυτή την προσπάθεια,
τους ακούραστους εθελοντές, το Φίλιππο Βερίας, ο οποίος είναι ένας ιστορικός σύλλογος που έχει εισφέρει πάρα πολλά πράγματα στα δρόμενα τα ανεπτυξιακά του αθλήματός μας, ένα σύλλογο ο οποίος στο παρελθόν πρωταγωνιστούσε, πρωταγωνιστεί σήμερα, είναι σίγουρος ότι θα πρωταγωνιστεί και την επομένη. Όλοι αυτοί οι συντελεστές, με τους γεννήτωρες της ιδέας, το εξαιρετικό ζευγάρι κ. Κοτσιώνης και κ. Ψωμιάδη, με πολύ συντονισμένες και στοχευμένες προσπάθειες και με πάρα πολύ κόπο, κατόρθωσαν και κατάφεραν να δημιουργήσουν αυτό το θεσμό που λέγεται Βουλευτός. Αισθάνομαι την ανάγκη από τη θέση του Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια που καταβάλλετε στην ανάπτυξη του αθλήματός μας, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γονείς των νεαρών αθλητών μας που σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον εισφέρουν με πραγματικές θυσίες, ξεπερνώντας πολλές φορές τις δυνατότητές τους στην ανάπτυξη του αθλήματος. Θέλω όμως από αυτό το βήμα να τους πω ότι θα αποζημιωθεί αυτή η θυσία που καταβάλουν για τα παιδιά τους, για τους αθλητές μας, όταν τα παιδιά τους πλέον θα έχουν αποκομίσει όλα τα ωφέλη που προσφέρει ο αθλητισμός. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρο του ΚΑΠΑ Δήμου Βέρειας, Στέλιο Διαμάτη. Να σας καλημερίσω, να σας καλωσορίσω στην πόλη μας. Όσον αφορά το τουρνουά, το μεγάλο τουρνουά λέγεται Βρυλητός, σε πάρα πολλά με κάλυψε και ο κύριος Δήμαρχος και η κυρία Μουσουτζόγλου. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προκάτοχό μου, γιατί εγώ είμαι στη θέση αυτήν από τις 1 Μαρτίου που με όρισε ο Δήμαρχός μας, τον κύριο Κορουνά, που έτρεξε όλα τα θέματα, τα περισσότερα θέματα, ούτως ώστε να γίνει μία, ακόμη μία πολύ καλή διοργάνωση στην πόλη μας. Η πόλη μας έχει βάλει τα γιορτινά για άλλη μία φορά, τα οποία γιορτινά τα έχει επί 40 χρόνια. Είμαστε μία πόλη που ζούμε από το hardball. Είμαστε μία πόλη που είμαστε 40 χρόνια, είτε είναι ο Φίλιππος, είτε ήταν η ΓΕΒ, είτε παιδικά, εφηβικά, τα πάντα. Σήμερα όμως εδώ είμαστε για το Βρυλητός. Ευελπιστούμε ότι θα είναι πολύ καλύτερο από όλες τις επόμενες χρονιές. Κλείνοντας, επειδή μ' αρέσει λίγο να ανατρέχω στην ιστορία, θα ήθελα μέσα από το Βρυλητός να ευχαριστήσω 3 άτομα τα οποία δεν είναι κοντά μας. Ο ένας είναι ο Στέφανος ο Οικονομόπουλος, που πρόσφερε πάρα πολλά στην πόλη και στο άθλημα του hardball. Ο δεύτερος προέρχεται από την Αθήνα και για μας που είμαστε, εγώ από το 83 και κάποιοι άλλοι εδώ από το 77, είναι και έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, είναι ο κύριος Σωτηρίου. Και ο τρίτος που χάρη σε αυτό το όνομα, αυτό το τουρνουά ήρθε στην πόλη μας και εμείς, επειδή το τονίζω, ζούμε με την ιστορία αυτού του αθλήματος, είναι, όπως το λέγαμε εμείς οι παλιοί, ο Κυρκανάρης, ο Ψωμιάδης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Διαμάντη. Ο λόγος τώρα στον Γενικό Γραμματέα του Φιλίππου Βέρειας, Παναγιώτη Σαράφη. Καλή σας μέρα και από μένα. Ο Φιλίππος Βέρειας είναι πιστός στο ραντεβού του. Στηρίζει με όλες τις δυνάμεις το Διεθνές Τουρνουά Βρυλητός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη και την Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς,
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εθελοντές μας. Είμαστε πολύ περήφανοι για τον σύλλογό μας, ώστε το σήμα του, το όνομά του να ελκύει διοργανώσεις αυτού του επίπεδου, να ελκύει διεθνείς ομοσπονδίες να επισκέπτονται την πόλη για να αγωνιστούν στο δικό μας γήπεδο. Ο Φίλιππος δεν θα μπορούσε να λείπει ξανά από αυτό το γεγονός. Είναι ένας σύλλογος που προάγει πέρα από τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Είναι ένας σύλλογος που μας στρέφει. 40 χρόνια είμαστε πρωταγωνιστές και χτίζουμε καθημερινά το όνομά του. Ευχαριστούμε όλους εσάς που είστε παρόντες. Θέλουμε το γήπεδο να είναι γεμάτο. Καλούμε όλο τον αθλητικό κόσμο της περιοχής μας να δει τα παιχνίδια και να απολαύσει το υψηλό επίπεδο των αγώνων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να τα λέμε συνέχεια κάθε χρόνο. Είναι εδώ εκπρόσωπος του χορηγού επικοινωνίας, του ομίλου Μετρομίδια, ο διευθυντής της Μετροσπορ, της εφημερίδας, κ. Βασίλης Μάστορας, τον οποίο παρακαλούμε για ένα χαιρετισμό. Κύριε Γενικέ, κύριε Δήμαρχε, υποστηρικτές αυτής της πανέμορφης προσπάθειας, καλή σας ημέρα. Είναι το τουρνουά Βρυλιτός. Οφείλω να ομολογήσω, όταν ο κ. Κοτσιώνης χτύπησε την πόρτα της Μετρομίδια ζητώντας τη χορηγία της επικοινωνίας, δεν ξέραμε πάρα πολλά για αυτή την πραγματικά μεγάλη γιορτή του Hardball που έχει έδρα την πατρίδα του αθλήματος στην Βέρη. Αγκαλιάσαμε το γεγονός όχι απλώς γιατί κάναμε μια τυπική χορηγία επικοινωνίας. Το αγκαλιάσαμε γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο διεθνές γεγονός και θέλουμε να είμαστε ως ο μεγαλύτερος όμιλος ενημέρωσης της Βόρειας Ελλάδας παρόντες σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Κύριε Κοτσιώνη, κυρία Ψωμιάδου, σας μεταφέρω και το χαιρετισμό και τις ευχαριστίες που δεχτήκατε αυτή τη συνεργασία, γιατί εμείς θεωρούμε τιμή που μας βάλατε δίπλα σας και όχι εσείς δεν πρέπει να θεωρήσετε να θεωρείτε τιμή σας που συνεργαζόμαστε σε αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι. Μεταφέρω λοιπόν και τους χαιρετισμούς και τις ευχές για καλή επιτυχία του ιδιοκτήτη της Μετρομίδια και προέδρου του κ. Παύλου Αντρώνη. Θεωρούμε τους αγώνες, το τουρνά, ότι έχει πολιτισμικό, κοινωνικό και αθλητικό χαρακτήρα. Μπορούν να βγουν πάρα πολλά μηνύματα τα οποία θα το κάνουν καλύτερο στη συνέχεια, τα επόμενα χρόνια, ένας πραγματικός θεσμός. Η Βέρεια είναι ένα από τα υγιέστερα κύτταρα του Hardball στην Ελλάδα και νομίζω ότι ήταν ευνεσμένη η επιλογή σας και μάλλον πρέπει να γίνει η μόνιμη έδρα που θα φιλοξενεί αυτήν την μεγάλη διοργάνωση. Δεν έχουμε παρά να σας ευχηθούμε ολόψυχα καλή επικοινωνία, καλή επιτυχία και θα είμαστε κοντά σας για ό,τι χρειαστείτε. Και καλή επιτυχία και καλή επικοινωνία. Εννοείται. Η εθελοντρία διευθύντρια του Κέντρου Μέλινας Ατόμ με ειδικές δεξιότητες, η κυρία Μελίνα Δεμιανίδη. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας και από εμένα για μια ακόμα φορά εδώ. Για μια ακόμα φορά γιατί κάποιοι άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, και για τη φετινή χρονιά δούλεψαν και για τη φετινή χρονιά προσπάθησαν και έτσι καταφέραμε να είμαστε εδώ να μεταδώσουμε το μήνυμα του αθλητισμού, το μήνυμα της αλληλεγγύης και να στηρίξουμε ακόμα για μία φορά έναν κοινωνικό πυλώνα μέσα στο χαρακτήρα του αθλητισμού, το Κέντρο Μέρινας Αμαία της Βέρειας. Η Βέρεια είναι πρωτοπόρος σε πολλούς τομείς, ένας από αυτούς είναι οι πρωτοπόρες προσπάθειες των ΑΜΕΑ να δημιουργήσουν πράγματα μοναδικά και να περάσουν το μήνυμα της αξιοπρέπειας στη ζωή των ΑΜΕΑ και της συμμετοχικότητας φυσικά μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πάντες και πιο πολύ ευχαριστώ πλέον τα παιδιά της Μέρινας, τον Δημήτρη και την Κατερίνα, που για μας είναι κομμάτι πλέον δικό μας, η βοήθειά τους είναι αμέριστη. Είμαστε εδώ για να δώσουμε και εμείς τον καλύτερο εαυτό μας. Κάθε χρόνο η ομάδα μας μαζεύεται γέρος με το τέλος του τουρνουά και σκέφτεται τι θα δημιουργήσει για την επόμενη χρονιά και αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει το κίνητρο
της δημιουργίας στα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν για φέτο δημιουργήσαμε από το μηδέν, με δική μας μακέτα, με δική μας πρωτοβουλία, το υπέροχο λιονταράκι του Βρυλιτού, τη μασκότ της διοργάνωσης. Αυτό που βλέπετε έχει κατασκευαστεί από τα παιδιά, από πατρών, από ζωγραφική, από περάσματα μαλάκια, από τα πάντα, με συγχωρείτε. Και επιλέχθηκε από τα παιδιά, τον Δημήτρη και την Κατερίνα, για να δοθεί και ως δωράκι στις αποστολές των παιδιών που θα έρθουν. Υποσχόμαστε κάθε χρόνο που θα είμαστε εδώ να δείχνουμε και κάτι διαφορετικό, έτσι ώστε να περνάμε το μήνυμα της υπερπροσπάθειας των παιδιών μας να δημιουργούν κάτι καινούριο και να μην θεωρούμε δεδομένο το ότι έχουμε τη συγκεκριμένη συνεργασία. Ευχαριστώ το Θεό και προσωπικά που έχει όλα τα παιδιά καλά, τους γονείς που τους φροντίζουν, όλους τους ανθρώπους που βοηθούν, ο καθένας βάζοντας το μικρό λιθαράκι του. Και μια που πλησιάζουμε και στις Άγιες Μέρες του Πάσχα, ευχόμαστε τα καλύτερα και κυρίως ανάσταση στις ψυχές μας. Ευχαριστώ θερμά. Αντιπρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Βιλιτός, κυρία Κατερίνα Ψωμιάδη. Καλημέρα και από μένα. Θέλω να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Κάθε φορά που γυρίσουμε στην Αίρια είναι για μένα μεγάλη συγκίνηση. Άλλη μια χρονιά κάναμε την προσπάθειά μας, ο Δημήτρης, εγώ και όλοι μαζί. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε και φέτος και φτάσαμε εδώ, παραμονή της έναρξης. Είναι πολύ όμορφα τα συναισθήματα κάθε χρονιά, όσες χρονιές και να γίνεται. Δεν νομίζω ότι έχει μείνει κάτι που δεν έχει υποθεί και τα ευχαριστώ είναι λίγα και δεν νομίζω ότι μπορούν να καλύψουν πραγματικά αυτό που θέλω να πω στους εθελοντές, στους χορηγούς, στο Δήμο, σε όλους. Όλοι μας στήριξαν, όλοι μας στηρίζουν. Ο αγαπημένος μου Φίλιππος είναι εδώ πέρα. Ο γιος μου δεν είναι στο Φίλιππο, αλλά δεν πειράζει, κάνουμε πέτρα την καρδιά μας. Χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά. Που είμαστε εδώ πέρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν έχουμε πει. Πέμπτη χρονιά, τέταρτη στη Βέρεια, συνεχίζουμε όσο μπορούμε, παρόλο τις δύσκολες συνθήκες, κάνουμε την προσπάθειά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν δίπλα μας, όλοι. Από τον μικρότερο μέχρι τον μεγαλύτερο. Όλοι λίγο πολύ κάνουμε κάτι. Και εμείς βάζουμε το λιθαράκι μας για να πάει μπροστά το hardball, να δούμε υψηλό επίπεδο, ελπίζουμε σε αυτό, χαίρομαι που είναι η εθνική μας εδώ πέρα, η αυριανή εθνική αντρών, βάζουμε το κάτι της μας κι εμείς, βάζουμε το χεράκι μας για να ανέβει το χάρτο ψηλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να περάσουμε καλά, με υγεία και ό,τι καλύτερο σε όλους μας. Δεν είπαμε για το εκπαιδευτικό. Για το? Για το εκπαιδευτικό που έχει την ημερία και γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, την Δευτέρα είναι η ημερίδα με την ομάδα που έρχεται που θα μας ενημερώσουν για τους τραυματισμούς στο